Καλωσορίζουμε όλους και όλες στη δεύτερη συζήτηση του πρώτου κύκλου αφιερωμένου σε ζητήματα γνωσιακού καπιταλισμού και παραγωγής και διάδοσης της γνώσης. Να επαναλάβουμε ότι σκεφτόμαστε ήδη ένα δεύτερο κύκλο, αν υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε αν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις μπορούμε να τις συζητήσουμε και να τις συμπεριλάβουμε, μπορείτε να μας στείλετε ένα mail. Όπως είδαμε στην εισαγωγική συζήτηση αυτού του κύκλου, υπάρχουν πολλές μάχες, πολλά πεδία συγκρούσεων στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε γνωσιακός καπιταλισμός. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε ορισμένες όψεις στις σχέσεις εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών, κινούμενες από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή προς άξονες χάραξης πολιτικής. Και έχουμε σήμερα κοντά μας την Ράνια Καλατζή, εκπαιδευτικό στα ΕΠΑΛ, τη Δέσποινα Μητροπούλου, Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΛΑΚ και τον Γιώργο Παπανικολάου, λέκτορα στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Peer-to-Peer Foundation. Και εγώ είμαι η Μαρία Χαριδοπούλου Βρυχαία, θα κάνω το συντονισμό εκ μέρους του Ινστιτούτου Νίκος Πλατζάς και μία μικρή εισαγωγή για το πλαίσιο της συζήτησης. Πριν από αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να θίξουμε κάποια ζητήματα. Η σύνθεση του πάνελ δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Δηλαδή, δυστυχώς... Θα πάμε σε ένα φανταστικό κόσμο σήμερα. Ναι. Δυστυχώς, περισσότεροι άντρες από γυναίκες ασχολούνται με την τεχνολογία. Αλλά προσπαθήσαμε για αυτό το αποτέλεσμα και για εκπαιδευτικούς λόγους και ημών και ημών. Και χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν σχολιάστηκε θετικά. Πρέπει να τονιστεί εξ αρχής ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που οφείλουμε να λαμβάνουμε απαραίτητος υπόψη σε οποιαδήποτε συζήτηση για χάραξη πολιτικών σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τα έμφυλα χαρακτηριστικά κάποιων πρακτικών που συσχετίζονται με τις τεχνολογίες ή τη διαφορετική αντίληψη μεταξύ γενεών για τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς η δική μου αντίληψη είναι πολύ διαφορετική από τη γενιά που έχει μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία. Τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό κάθε γενιάς, ως προς τη χρήση, το βαθμό εξοικείωσης, το βαθμό ευάθυνσης, ανατομής ή τις συγκεκριμένες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού. Έτσι. Άλλο πρόβλημα είναι η επικοινωνία με ειδικούς στα ψηφιακά, των οποίων κάποιες φορές η γλώσσα είναι ακατανόητη για τον αμύητο κόσμο. Έτσι και όλα τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο μαθητές, φοιτητές και λοιπούς, αλλά και τα άτομα που πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Οπότε, με αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να χτίζουμε συνεχώς μια κοινή γλώσσα μεταξύ όλων όσων παλεύουν για ένα πιο δίκαιο κόσμο μέσω της τεχνολογίας και να συγκροτούμε μια κοινή θεματολογία ή ατζέντα και εκεί στοχεύει εν μέρη και η σημερινή συζήτηση. Τώρα, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Είναι προφανές ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε βιώσει μια συγκλονιστική αλλαγή σε σχέση με τις δυνατότητες επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και παραγωγής και διάδοσης της γνώσης. Οι αλλαγές στις πρακτικές έχουν επέλθει σε ένα ιδιαίτερο σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, εγώ έχω κάνει μάθημα με αυτό το μηχάνημα των προβολέα διαφανειών, έτσι, με διαφάνειες σαν κι αυτή που τυπώναμε και σήμερα κάνουμε παρουσιάσεις με τον ατομικό μας υπολογιστή και ψηφιακά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι νεότερες γενιές ακαδημαϊκών, ειλικρινά νομίζω ότι δεν μπορούν να φανταστούν τις αλλαγές που επέφερε το email, η τηλεδιάσκεψη, το διαδίκτυο και τις δυνατότητες πρόσβασης της γνώσης που μας δώσανε, όπως και την ευκολία που απέκτησε η επικοινωνία με συναδέλφους, με πανεπιστήμια ή φορείς. Κυρίως νομίζω ότι οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν τι σήμαιναν αυτές οι αλλαγές για εμάς που ζούσαμε στην περιφέρεια της κυρίαρχης αγγλόφωνης επιστημονικής κοινότητας. Εξακολουθεί να είναι, αλλά παλιότερα η διαφορά
του Ναζί, ένας ημία ακαδημαϊκός στο Λονδίνο, στην Αθήνα ή στην ΚΟ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ως προς την πρόσβαση στη γνώση. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στις δυνατότητες πρόσβασης άλλων κατηγοριών πληθυσμού όπως τα αμαία. Με δεδομένο ότι πάγιο αίτημα της αριστεράς ήταν και θα είναι η ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση ως βασικό ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, θα λέγαμε ότι σε αυτά τα 20 χρόνια έχει συντελεστεί μια θετική εξέλιξη σε σχέση με τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη γνώση. Η βελτίωση προφανώς δεν αφορά όλους και όλες. Εξαρτάται από κάποιες προϋποθέσεις. Να υπάρχει ηλεκτρικό, να ξέρει κάποιος ή κάποια γραφή ανάγνωση, να υπάρχει μια σύνδεση στο ίντερνετ. Επίσης, κάποιες πρακτικές που σχετίζονται με την πρόσβαση στη γνώση εξακολουθούν να είναι παράνομες. Οπότε, δεν έχουμε ακόμα προφανώς καταφέρει την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, αλλά έχουμε προχωρήσει και έχουν γίνει βήματα και παραμένει ένας αγώνας εξαιρετικά επίκαιρος, ακριβώς γιατί οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση της ανοιχτότερης πρόσβασης, η οποία πρέπει να αποτελεί βέβαια και βασικό άξονα χάραξης πολιτικής. Τώρα, προφανώς δεν αρκεί η πρόσβαση στη γνώση. Πρέπει να συζητήσουμε, ιδίως στην αριστερά, τι είδους γνώση θέλουμε. Όπως έδειξε ο 20ος αιώνας, η κυρίαρχη ιδέα περί μόρφωσης και η μαζικοποίηση της έννοιας της τυπικής εκπαίδευσης δεν μας έκανε απαραίτητα καλύτερους. Υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι που είναι και αυταρχικοί και ατομικιστές και άπλιστοι και βίαιοι. Και εδώ η αριστερά οφείλει να κάνει την αυτοκριτική της, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Στην ουσία, αυτό που θέλουμε είναι μια γνώση που δεν θα είναι απλώς καλύτερη, πιο εμπεριστατωμένη, με πολλά εισαγωγικά, αλλά μια γνώση που να μας πηγαίνει παραπέρα, που θα ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη, που θα στοχεύει σε ένα κοινό καλό, που θα αφήνει την απαραίτητη ελευθερία για δημιουργία, μια γνώση που θα είναι ανοιχτή και ως προς τον τρόπο και ως προς τα μέσα παραγωγής της και κυρίως μια γνώση που θα εκπαιδεύει στο συλλογικό. Οι νέες τεχνολογίες αυτή την προοπτική την κάνουν πιο εφικτή, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν. Τα ίδια τα εργαλεία, σε εισαγωγικά, τα μέσα παραγωγής αποτελούν προνομιακό πεδίο οικοδόμησης ενός πιο συλλογικού μοντέλου παραγωγής και διάδοσης της γνώσης. Και προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς κόπο, ούτε συμβαίνει με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά γίνεται. Τώρα, οι αγώνες για την κυριαρχία στην τεχνολογία και όλη η σχετική συζήτηση δεν είναι ακριβώς άγνωστα ζητήματα για την αριστερά, αλλά συνήθως δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων. Και ίσως είναι κατανοητή μια αρχική αμηχανία απέναντι σε αυτές τις πρωτόγνωρες και καινούργιες μάχες, όπου αναγκαστικά επαναπροσδιορίζονται και οι μορφές αγώνα, δεν υπάρχει σχετική παράδοση να πιαστούμε, υπάρχουν πολλοί πειραματισμοί. Επίσης, κάποιοι αγώνες χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για να γίνουν κατανοητοί κλπ. Αλλά θεωρούμε, τουλάχιστον αυτοί και αυτές που είμαστε σε αυτό το πάνελ, ότι είναι στρατηγικό λάθος να μην προχωρήσουμε τώρα παραπέρα. Δηλαδή, οφείλουμε να καταλάβουμε τη σημασία των συγκρούσεων για το ποιες τάσεις θα επικρατήσουν στην τεχνολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική η μάχη μεταξύ ανοιχτών και κλειστών σχημάτων στη διάδοση της γνώσης. Είναι πολύ σημαντική η μάχη και ο αγώνας για τον έλεγχο γνώσεων που έχουν παραχθεί συλλογικά και αποτελούσαν ή συνεχίζουν να αποτελούν κοινό κτήμα. Είναι πολύ σημαντικές οι μάχες που αφορούν τεχνολογικές επιλογές που θα καθορίσουν το βαθμό ελευθερίας των επόμενων γενιών και το βαθμό εξάρτησης όλης της ανθρωπότητας από συγκεκριμένους καπιταλιστικούς κολοσσούς. Στην ουσία, στην εποχή του γνωσιακού καπιταλισμού, οι μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κυριαρχία στην τεχνολογία θα καθορίσουν το μέλλον της σύγκρουσης μεταξύ εμπορευματοποίησης της γνώσης και της γνώσης ως κοινού αγαθού. Η γνώση ως κοινό αγαθό ως γενική κατεύθυνση, με όλα τα ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε για τον όρο, αν η γνώση είναι δημόσια, τι σημαίνει αυτό, ποιος το εξασφαλίζει και ποιοι το συντηρούν. Το ζήτημα της γνώσης ως κοινού αγαθού προφανώς δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, αλλά και την οικονομία και όλους τους τομείς της ζωής
και προφανώς δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, αλλά όλους και όλες εμάς. Το πλεονέκτημα που έχουμε σήμερα είναι ότι οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να μας προσφέρουν τρόπους όχι μόνο διασφάλισης, αλλά και παραγωγής της γνώσης ως κοινού αγαθού στο εδώ και τώρα, στο σήμερα. Με άλλα λόγια, η καλλιέργεια συγκεκριμένων πρακτικών μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική δικαιοσύνη και να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Υπάρχουν ήδη καλές πρακτικές, έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα και δεν μιλάω μόνο για το παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μιλάω και για το τοπικό στην Ελλάδα. Και να σας πω ότι οργανώνοντας αυτό το πάνελ και συζητώντας με διάφορους ανθρώπους, εντυπωσιάστηκα ειλικρινά από την επινοητικότητα και το μεράκι που έχουν επιδείξει διάφορες ομάδες ατόμων, ακριβώς επειδή η ανοιχτότητα προσφέρει πολλές δυνατότητες δημιουργίας στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα με ελάχιστα οικονομικά μέσα και με συλλογικό τρόπο μπορεί να απαντήσει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο κατασκευήν μηχανημάτων καινοτομώντας, επί της ουσίας καινοτομώντας. Οπότε, ένας από τους στόχους αυτής της συζήτησης, πέρα από το να καταλάβουμε τη σημασία κάποιων συγκρούσεων στα πλαίσια του γνωσιακού καπιταλισμού, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη υπάρχουν ελπιδοφόρες πρακτικές σε σχέση με την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε και να ενδυναμώσουμε και μέσω συγκεκριμένων πολιτικών.